Να καλωσορίσω τον εκλεκτό καλεσμένο μα, είναι ο κύριο Γιάννη Δροσίτη, είναι μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και είστε εδώ με αφορμή μια εκδήλωση η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είναι σε δύο κατευθύνσει. Έχει να κάνει με την υγεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το παρόν και το μέλλον. Και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το δεύτερο σκέλο τη εκδήλωση. Το οποίο είναι αφιερωμένο λοιπόν στα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα, οι ήρωε τη Ε, Πείτε μα δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση, κύριε Δροσίτη. Αυτή η εκδήλωση είναι, πραγματικά είναι, είναι, είναι σημαντική και θα το πούμε στη συνέχεια γιατί είναι σημαντική, γίνεται βέβαια με αφορμή την αδελφοποίηση που έχει γίνει μεταξύ του Ιατρικού Σύλλογου Ιρακλείου με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αμοχώστου. Ε, τον Ιούνιο ε, είχε πάει η δική μας αντιπροσωπία εκεί, έγινε η αδελφοποίηση και, τους, ε, και είναι μια ανταλλαγή στη φιλοξενία που θα γίνει ε, το Σάββατο ε, στο Ιράκλειο. Θα έρθουν από εκεί ο πρόεδρος του, Ια... του Ιατρικού Συλλόγου της Κύπρου και της Αμοχώστου θα ανταποδώσουμε λοιπόν τη φιλοξενία και θα γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλη σε θέματα που έχουν σχέση με το πως ασκείται η ιατρική εκεί γιατί ακούμε πάρα πολλά γιατί φεύγουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί και πάνε εκεί γιατί η μισθή είναι τελείως διαφορετική και είναι ένας, ένας μια έλξη προς το επαγγελματική προς τα εκεί ε, και, θα γίνουνε, και θα γίνει συζήτηση για τον τρόπο εκπαίδευσης των νέων γιατρών κυρίω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ε, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για τους νέους συναδέλφους να δούνε τις προοπτικές που έχουν αν θέλουν και πώς να εργαστούν σε έναν ένα, ένα, άλλο χώρο ε, στο επάγγελμα που ασκούν. Και όχι μόνο να αναδείξει κακοσκήμενα στην Ελλάδα. Ενδεχομένω να δείξει και το δρόμο του λύσεων, κύριε Δροσίτη. Πιστεύω, πιστεύω ότι θα αναδείξει κυρίω τα καλό κείμενα. Και κυρίω είναι το, η κάθε αυτό επαγγελματική αποκατάσταση, κυρίω η οικονομική που δυστυχώ στην Ελλάδα είναι η κύρια αιτία που αυτή τη στιγμή το εμορραγεί από πλευρά προσωπικού στελέχωση στο. Το ιατρικό δυναμικό. Mm -hmm. ε, η εκδήλωση αυτή, να πούμε, βέβαια, το πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλήνου και για όποιον ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει. Και στέκομαι ιδιαίτερα, κύριε Δροσίτη, στα όσα θα συμβούν και το απόγευμα, δηλαδή από τι 5.30 το μετά, και το δεύτερο σκέλο τη εκδήλωση που αφορά λοιπόν για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Αττύλα. Διαβάζοντα έτσι το πρόγραμμα και του από μόνο και από τους τίτλους των ομιλητών, δηλαδή και στα θέματα στα οποία θα αναφερθούν, καταλαβαίνω ότι ε, θα αναφερθούν σε αφηγήσει και, και ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία ενδεχομένως να, να δειχτούν ε, στην εκδήλωση, ε, τα οποία είναι σοκαριστικά. Ε, το δεύτερο μέρος, μέρος είναι, είναι το απόγευμα και εκεί έχουν, μπορούν να έρθουν όλοι και νομίζω ότι είναι μια ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις για το θέμα αυτό των 50 χρόνων από την εισβολή που α, θα πρέπει να θυμηθούμε πάρα πολλά από τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Θα είναι παρόντες άνθρωποι που έζησαν εκεί, πρωταγωνιστές ε, της, των επιχειρήσεων που χαρακτηριστικά μάλιστα επειδή υπάρχει αυτό το παράπονο α, ότι περνώντας τα χρόνια κάποια πράγματα έχουν ξεχαστεί Τιτλοφορείται, αν θέλετε να μπορώ να πω τον όρο αυτό, η όλη εκδήλωση «Οι ήρωες της Λύθις». Mm -hmm. ε, οι ομιλητές είναι ένας κι ένας. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, είναι άνθρωποι που ε, εκείνες τις μέρες της εισβολής, ε, οι ομιλητες ειναι ενας και δηλαδη ειναι ανθρωποι οι οποίοι εκεινες τις μερες της εισβολης του ατίλα και της κατοχής της, της, της μισής περίπου Κύπρου ε, ήταν εκεί. Ε, υπάρχει η κυρία Κναή, η οποία είναι αναστησιολόγος, είναι μεγάλη ηλικία πια και εκείνη την εποχή νοσήλευε και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους γιατί ήταν σε ένα νοσοκομείο στην Αμόχωστο όπου ήτανε, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει Έλληνες και όχι και, και μη Έλληνες τραυματίες. Και βέβαια είναι πολλοί πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής που λίγο πολύ τους έχουμε ακούσει αλλά έτσι όλους μαζί για πρώτη φορά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθει ο, ο και να του ακούσει αυτό. Ε, για την κυρία Κναή και βλέπω ότι η αφήγηση ιατρών τη Αμοχώ του Λοιπόν κατά τη διάρκεια τη τουρκική εισβολή το 1974. Ο ρόλος του γιατρού σε τέτοιε καταστάσεις καταστάσει, κύριε Δροσίτη, οι προκλήσει με τι οποίε έρχεται αντιμέτωπο, αυτό που λέτε, να ξεχωρίσει ποιο είναι ο ασθενή. Μπορεί, πρέπει, με διλήμματα ηθικά, με δύσκολε συνθήκε, με δύσκολες καταστάσεις και φαντάζομαι ότι η αφήγησή της θα έχει ένα τρομερό προσωπικό στοιχείο και προσωπικές μαρτυρίες καταπληκτικές. Την γνώρισα όταν πήγαμε για πρώτη φορά στην Κύπρο και πραγματικά η αφήγησή της είναι συγκλονιστική. Δείχνει το μεγαλείο της ιατρικής και το μεγαλείο των ανθρώπων που καλούνται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή να αντιμετωπίσουν όλους τους όλους που δυναπαθούν τους τραυματίες να τους αντιμετωπίσουν ε, ίσους. Σα, ίσους. Ναι. Δεν ξεχωρίζουν τον ένα από ε, Νομίζω ότι ε, αξίζει πάρα πολύ να ακούσουμε τέτοιες αφηγήσεις και ε, ε, να, να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα. Να, να σκεφτούμε για το ρόλο της ιατρικής διαχρονικά, κύριε Δροσίτη. Πώς θα πρέπει, ε, έτσι το, το, το εκλαϊκεύω λίγο και το φέρνω στο σήμερα, για το κατά πόσο λοιπόν θα πρέπει η ιατρική συνολικά να στηρίζεται και ο, και ο γιατρός να αντιμετωπίζεται ως ε, λειτουργημα. Ναι, είναι, είναι λειτουργημα. Δεν το συζητώ και εγώ μετά από τόσα χρόνια, αρκετά χρόνια στην πρώτη γραμμή της ε, της ιατρικής και της χειρουργικής ιδιαίτερα, θέλω να πω ότι ο γιατρός πραγματικά ασκεί ένα λειτουργήμα, το οποίο όσα χρόνια και αν περάσουν, τα σκέφτομαι τώρα γυρίζοντας προς τα πίσω το μυαλό μου, δεν, δεν αλλάζουν ο ρόλος και ο σκοπός της ιατρικής. Βλέπω εδώ έτσι, μια άλλη παράμετρο τη εκδήλωση για τον ντοκουμέντο Η άγνωστη ιστορία εγκλουβισμού στα κατεχόμενα μετά το τέλο τη εισβολή. Και εδώ μια προσωπική μαρτυρία η οποία αναμένεται να, να ακουστεί από τον κύριο Καϊτάνη, έφεδρο ολοχαγό τη 33η μοίρα καταδρομών. Ιστορίε που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια καθόλου. Τότε, δεν έχουν έρθει στο φόρο. Δεν, δεν έχουν έρθει, θα τι ακούσουμε για πρώτη φορά. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι που νοιάζονται για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, γιατί αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, θα πρέπει να έρθουν και να ακούσουν. Υπάρχει λοιπόν αυτό το, 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 το γεγονός, ότι αφού έλειξε, έγινε η εκεχηρία και μετά τον Ατύλα 2, υπήρχε ένας θύλακας στρατιωτών, που πολεμούσαν για αρκετό καιρό ακόμα. ...κάτι που είναι άγνωστο και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Να πω ότι ε, θα έχουμε τη, την τιμή, γιατί η τιμή είναι όχι μόνο χαρά, είναι και τιμή. Ευχαριστώ. Θα είναι ο Πετρουλάκης ο, ο, ο Ευάγγελος, ο οποίος ήταν ο, 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 ο πιλότος που οδήγησε τον ο Ράτλα στο τελευταίο... ...το Νίκη 15 όπως ονομάζεται, το οδήγησε από το αεροδρόμιο των Χανίων από τη Σούδα στην, 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 στη Λευκοσία και με τους, τους καταδρομείς τους, τους οποίους μετέφερε. Ε, θα τον ακούσαμε με ιδιαίτερη έτσι, χαρά ε, και μάλιστα έχει, είναι ο άνθρωπος που έχει εκφράσει, το, είναι, έχει εκφράσει τη, την επιθυμία, αν, αν ζω είπε, είναι το τελευταίο αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας και το, το τελευταίο αεροπλάνο που, που απογειώθηκε, έκλεισε μετά. Ε. Δηλαδή 50 χρόνια τώρα είναι κλειστό το αεροδρόμιο αυτό και θα έχουμε την αφήγησή του. Ε, Διαζώσει. Θα ακούσουμε λοιπόν το πώ πέταξε περίπου 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα να πάει εκεί, να πάει τους καταδρομείς και πώ επέστρεψε πίσω. Yeah. Είναι, θα είναι μαζί μας ο Μανουράς ο Βασίλης, είναι αντιστράτηγος τώρα, τότε ήταν ταγματάρχης εκεί, επικεφαλής των Ενό τμήματο των καταδρομέων που πήγαν εκεί, με προσωπικέ μαρτυρίε. Είναι ο αντιπτέραχο, ένα από και αυτό ο Βιδάκη, ο Δημήτρη, ο οποίο, για όσου τουλάχιστον οι αρχαιώτε θυμούνται κάποια γεγονότα, ήταν η μοίρα των, των φάντων που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και τα οποία καθυλώθηκαν στο Ηράκλειο και δεν πέταξαν ποτέ. Θα ακούσουμε λοιπόν και αυτήν την μαρτυρία. Και την, τι, τι, τι άποψη έχει στο τι θα γινόταν αν αυτή η μοίρα που ήταν τότε η αιχμή του Δόρατος στην αεροπορία έφτανε στην Κύπρο. Είναι ο πρόεδρος των μαχητών πολεμιστών της Κρήτης που έχουν κάνει το συλλογό και τους, ο, ο Νταντινάκης. Ναι, να πούμε ότι όλοι αυτοί που λέμε τώρα είναι οι τελευταίοι που πολέμησαν για την Ελλάδα. Mm -hmm. Αυτή που είναι, δεν δε, δε υπήρξε άλλο να ρίξει έστω και μία σφαίρα ε, για να υπερασπιστεί πάτριο εδά, είναι η ζωντανή ιστορία. Είναι η ζωντανή, η πρόσφατη ιστορία. Και βέβαια θα. Α, μέσα σε όλη αυτή την. αναζητώντα αυτού του πρωταγωνιστέ εντό εισαγωγικών. Yeah. Ε, βρήκα και τον νεονάκι τον Γεώργιο, που ήταν σε, σε ένα, άλλο αεροπλάνο. Που yeah. κι αυτό έφτασε εκεί. Και μάλιστα η, είναι, είναι η διήγηση είναι φοβερή. Δηλαδή ήταν στο νίκη 3 πήγαν το 1, 2, 3, 4, το νίκη 3, το οποίο χάλασε στη, στην πορεία όπως πετούσε ο κινητήρα του και έτσι τον προσπέρασε το 4. Mm. Τον προσπέρασε και το 4 είναι που το ρίξανε. Το ρίξαμε εμείς οι ίδιοι. Είναι, δηλαδή, είναι, είναι, είναι και τα παιχνίδια της μοίρα είναι φοβερά και οι άνθρωποι αυτοί είναι που έχουν γράψει ε, την νεότερη ε, ιστορία σε ό,τι αφορά τις πολεμικές μάχες και την άμυνα της και θα κλείσει όλη αυτή τη διαδικασία, θα την κλείσει ο Δημόκριτος ο Ζερβάκης που μέχρι πρόσφατα ήταν ο, ο διοικητή εκεί της Εθνοφρουράς και θα μας πει και αυτός τις εντυπωσει του ως, ως γνώστης του Κυπριακού γενικότερα από τα βάθη των αιώνων, από την ενετοκρατία μέχρι το πώς φτάσαμε εδώ να διεκδικούν και οι Τούρκοι αυτά που έχουν... Η μία ομιλία, αν μπορούμε να τη πούμε ομιλίε, θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Κατάθεση ψυχή θα το έλεγα εγώ, για του ίδιου και για αυτά που έχουν ζήσει. Η μία λοιπόν, κατάθεση ψυχή από την άλλη και πιο ενδιαφέρουσα. Δεν μπορεί κανένα να ξεχωρίσει κάποια. Έχω μόνο να διαπιστώσω ότι θα ακουστούν πολλά σημαντικά πράγματα, ιστορικέ καταγραφέ, ντοκουμέντα και σίγουρα πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα ξέρουμε για να μα μένει και μνήμη ζωντανή και να θυμόμαστε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Δροσίτη, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ, και εγώ σα ευχαριστώ. Ε, θα προσκαλέσω όλου αυτού που νοιάζονται για την Ελλάδα, για την Κρήτη, γιατί οι περισσότεροι από αυτού που θα είναι ομιλητέ είναι ε, Κρήτε οι οποίοι συμμετείχαν ε, ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία να έρθουν και να έρθουν μαζί κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς είναι μια αναγνώριση ε, και να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν και να διαμορφώσουν... Ε, έτσι. Εγώ θα επαναλάβω απλά έτσι για το τυπικό ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λοιπόν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατύλα ξεκινάει στι 5.30 το απόγευμα, όμω το πρωί στι 9.30 από το πρωί μάλλον ξεκινάει και η εκδήλωση συνολικά για την υγεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρόν και μέλλον. Πολλά και ενδιαφέροντα θα ακουστούν, θα είμαστε εκεί. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας